Αντώνης Τουμανίδης. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα που θα κάνω αυτή τη συνέντευξη, γιατί αν και πολύ νέο σε ηλικία, έχεις καταφέρει και έχεις ένα πολύ σημαντικό συγγραφικό έργο και μάλιστα ένα από τα βιβλία σου θα γίνει ταινία. Είναι μια μοναδική εμπειρία, η αλήθεια είναι. Είναι δύσκολο να περιγραφεί και με λόγια. Όπως είπες και εσύ, είμαι πάνω απ' όλα συγγραφέας, με τρία βιβλία. Και ένα εξ αυτών, η αληθινή ιστορία του Πινόκιο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία μεταφοράς της στη μεγάλη οθόνη, σε μια κινηματογραφική παραγωγή, με ένα διεθνές cast. Η αληθινή ιστορία του Πινόκιο στην ουσία ήταν ένα σενάριο το οποίο έγινε βιβλίο και έχει μια μοναδική πορεία μέχρι σήμερα. Έχει 8 διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλοι δουλεύουν πυρετοβώς για να το μεταφέρουμε στη μεγάλη οθόνη. Σήμερα κιόλας ειδοποιήθηκα ότι την άλλη εβδομάδα στο Los Angeles θα υπάρχει μια ειδική ανακοίνωση τύπου που θα μάθουμε όλοι τα πρώτα ονόματα της ταινίας. Δηλαδή προχωράμε πλέον με γοργούς ρυθμούς στην πραγματοποίησή της. Όλο αυτό να πω ότι ξεκίνησε και δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν δεν υπήρχε μια γυναίκα από πίσω. Υπάρχει πάντα μια γυναίκα από πίσω από τα πάντα. Η Angie Seegers, η οποία είναι και μάνατζέρ μου. Να πούμε λίγο για το budget. Το budget. Υπάρχει μια ιστορία πίσω από όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα με πολύ χαμηλές προσδοκίες. Αρχικά κάναμε λόγο για μια ταινία της τάξης των 5 εκατομμυρίων δολαρίων περίπου. Πλέον το budget έχει φτάσει στα 22 εκατομμύρια δολάρια. Ο Πινόκιο δεν είναι ο Πινόκιο που ξέρουμε. Είναι killer. Είναι βολοφόνος, είναι εκδικητικός βολοφόνος. Εκδικείται.